Τι έχει γίνει, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ναι, κατά την είσοδο στη χώρα μας. Οι ουρές έχουν φτάσει 10-12 χιλιόμετρα και γιατί? Ζητάμε να υπάρχει... Γιατί έχει τέτοιες ουρές? Γιατί από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί δεν υπάρχει ο μηχανισμός που να διενεργεί τα τεστ, τόσο ώστε να εισέρχονται οι συνάδελφοι στη χώρα μας. Στους εύζωνες δεν υπάρχει ο μηχανισμός για τεστ? Όχι, από τις 7 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί. Ναι. Οπότε 7 το πρωί ξεκινούν και πάλι οι έλεγχοι και μπαίνει όποιος είναι αρνητικός. Βεβαίως, ναι, αλλά αυτό, για 12 δημιουργεί ώρες. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν μπορεί να έρχεσαι από 3.000 χιλιόμετρα μακριά και να παραμένεις εκεί 10, 12, 15 ώρες για να περάσεις τον έλεγχο και να προχωρήσεις. Αυτό εδώ και πόσες ημέρες συμβαίνει, κύριε Πασπάτη? Όλες τις ημέρες που υπάρχουν τα μέτρα. Μάλιστα. Θα επικοινωνήσουμε. Αυτά τα πλάνα είναι πλάνα τριών ημερών. Βλέπουμε... Είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία. Βλέπουμε... Είναι φορτηγά από πού? Από πού, κύριε Πρόεδρε? Ορίστε, δεν σας άκουσα. Από πού είναι τα φορτηγά αυτά? Από την πλευρά των Σκοπίων. Και είναι από πόσες χώρες έρχονται? Έρχονται από όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Να, από την είναι λογικό και πρέπει να γίνεται η έλεγχη. Ωστόσο, μας λέτε ότι δεν διενεργούνται. Πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, αλλά δεν είναι δυνατόν σε ένα τόσο κομβικό σημείο να μην υπάρχει οργάνωση που να γίνονται διαρκώς. Γιατί, για παράδειγμα, στις 12 ώρες αυτού του κενού, πόσα φορτηγά προστίθεται στην ουρά? Βέβαια. Εκατοντάδες. Καλημέρα, Πρόεδρε. Και τα 10 χιλιόμετρα θα γίνουν πολύ σύντομα, 20 και 30. Λοιπόν. Οπότε να το δούμε, κύριε Πασπάτη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω και το εξής. Ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα λιμάνια που φεύγουν τα φορτηγά προς την Ιταλία ή επιστρέφουν, σε σχέση με, με το χειρισμό που κάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες με τους συναδέλφους μας. Σε πολλές περιπτώσεις τους βάζουν 2-2, 3-3, 4-4 μέσα στις καμπίνες. Το έχουμε καταγγείλει, αυτό έχουμε στείλει έγγραφα. Χωρίς τεστ. Ορίστε. Χωρίς τεστ, λέω. Κατά την έξοδο από τη χώρα, χωρίς τεστ. Μάλιστα. Είναι δηλαδή πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Είναι πράγματα που υποτίθεται είχαν λυθεί ένα χρόνο τώρα που παίρναμε την περιπέτεια. Πριν από ένα χρόνο, λογικό να υπάρχουν και κενά και αυλεψίες κτλ. Ένα χρόνο μετά, αυτά έπρεπε να τα έχουμε απαντήσει όλα, ρε παιδιά. Να είναι αυτοματοποιημένα. Καλημέρα. Και θα έλεγα ότι σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Σαριγιάννης πριν από λίγο, σε ειδικές ομάδες επαγγελματιών θα έπρεπε να προηγηθούν τα εμβόλια. Ναι. Γιατί ειδικά οι οδηγοί και οι συνάδελφοι που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη και έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, θα έπρεπε να προηγηθούν στα εμβόλια, ούτως ώστε να είναι ασφαλείς και αυτοί Πρόεδρε, και οι οικογένειες. Ευχαριστούμε πολύ. Και οι δάσκαλοι θα έπρεπε να καλημέρα, προηγηθούν. Καλημέρα. Ποιος θα προηγηθεί.